Wa wa στον και ειρηνική ευλογία του Όλα να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη τον Μοχάμεντ, Λοιπόν, κάνω εδώ τι Δεν βρίσκομαι στο γραφείο όπω βλέπετε, δεν έχω τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά δεν πειράζει και έτσι, καλά είμαστε, αλχάμπντουλίλα. Λοιπόν, Τέταρτο μέρος λοιπόν των απαντήσεων της προτεσταντικής ομάδας Ράδιο Αποκάλυψη ε, και τέταρτο μέρος βεβαίως και του δικού μας βίντεο σε αυτή τη σειρά απαντήσεων προς τους προτεστάτε, η ομάδα ε, του Ράδιο Αποκάλυψη ξεκινά το τέταρτο βίντεο τους κάνοντας παράπονα για τις απαντήσεις μου ότι είναι μεγάλες σε διάρκεια και δικαιολογούνται λέγοντας ότι αυτοί θέλουν να εστιάσουν δήθεν στην ουσία των επιχειρημάτων. Λοιπόν, μέχρι στιγμή όπω και εσεί γίνεστε μάρτυρε, δεν καταπιάνονται με την ουσία τη θεολογίας, αναλώνονται σε κοινωνικοπολιτικά θέματα. Τουλάχιστον αυτό γινόταν στα πρώτα βίντεο. Το τέταρτο τώρα σε αυτό είναι που έτσι αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο στα κείμενα, λίγο στη θεολογία, λίγο περί Τώρα, ο λόγο που τα βίντεο και οι απαντήσει μου είναι μεγάλε είναι διότι παίζω και τα λεγόμενα τους λέξη προ λέξη έτσι ώστε να είμαι δίκαιος ως προς τα λεγόμενά τους δεν κάνω κοπτοραπτική όπως κάνουν αυτοί στα δικά μου βίντεο αλλά για να τους διευκολύνω και να μην τους σοκάρω για να μην τους σοκάρω από τα δύο ώρα και τα τρία ώρα των απαντήσεων αφήνω στην άκρη την λέξη προς λέξη ε, τουλάχιστον δεν θα παίξω το βίντεό τους τώρα δω το έχω τώρα δίπλα μόνο και μόνο για την α, α, παρουσία τους αφήνω στην άκρη λοιπόν το πλαίσιο των δικών τους λεγόμενων και απλά θα παραθέτω συνοπτικά τις θέσεις τους και θα τα συνοδεύω με σχολιασμό και απάντηση με αυτόν τον τρόπο ελπίζω να τους κάνω τη ζωή λίγο πιο εύκολη λοιπόν η πρώτη ενότητα του βίντεο τους καταπιάνεται με τον Ιησού ειρήνης αυτόν αλήγης είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας αληθινός έτσι όπως τον παρουσιάζει ο χριστιανισμός ή έτσι όπως τον παρουσιάζει το Ισλάμ. Ποια χριστολογία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Φιλίμωνας ξεκινάει και λέει ότι η Ιησούς στα εβραϊκά σημαίνει ο Θεός είναι σωτήρας και από αυτό προσπαθεί να μας πει ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Ωραία. Να μας εξηγήσει όμως και τα ονόματα Εζεκίλ τι σημαίνει και το όνομα Ηλίας στα εβραϊκά τι σημαίνει. Εζεκιήλ σημαίνει η δύναμη του Θεού και λία σημαίνει ο Κύριος ο Θεός. Και γενικότερα τέτοιες έννοιες και σημασίες έχουν όλα τα εβραϊκά ονόματα, άρα σύμφωνα με τον συλλογισμό του Φιλίμωνα, ο Εζεκιήλ και ο Ηλίας είναι θεοί. Και άλλα παρόμοια έτσι ως προς την σημασία τους εβραϊκά ονόματα, ε, τι σημαίνει, σημαίνει ότι οι κάτοχοι αυτών των ονόματων είναι θεότητες. Λοιπόν, δεν ευσταθεί. Η δεύτερη ενότητα, κλείνουν την πρώτη ενότητα, περνάνε στη δεύτερη γρήγορα. Ε, τιτλοφορείται Μα φάνηκε ότι, σταυρω, ότι σταυρώθηκε ο Χριστό. Και εδώ αναφέρονται στη Σταύρωση του Ιησού και την κορανική Ισλαμική θέση για την Σταύρωση. Ο Φιλίμονα, σε αυτό το σημείο, προσπαθεί να δικαιολογήσει την άδικη θεολογία του που θέλει έναν αθώο να σταυρώνεται και να πληρώνει τι αμαρτίε των άλλων, και αυτό το εξισώνει με την αντικατάσταση ενός μαθητή του Ιησού που το κάνει για να προστατέψει τον Ιησού, έτσι όπως έχουμε σε αφήγηση, σε χαντίθ. Και λέει με βάση αυτό, μα και το Ισλαμικό αφήγημα είναι ομοίως άδικο. Το απαντάμε και του λέμε ότι είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ ενός αθώου προφήτη και ενός μαθητή που θυσιάζεται έχοντας υπόσχεση τον παράδεισο. Συγκρίνεται η αδικία για έναν σταυρωμένο, βασανισμένο Ιησού που πληρώνει τις αμαρτίες σου, που υποφέρει για τις αμαρτίες σου με έναν μάρτυρα που το κάνει για τον παράδεισο. Και στο Χατίθ ο Ιησούς ρώτησε ποιο επιθυμεί να το κάνει. Δεν τον υποχρέωσε κανείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία όπως με την περίπτωση του Ιησού ο οποίος σύμφωνα πάντα με τα κείμενά τους παρακαλάει στον κήπο της Γεστημανή, Γεστημανή να σωθεί από το μαρτύριο του Σταυρού. Ποιον παρακαλάει τον Θεό. Πώς ένας Θεός παρακαλάει τον Θεό. Το αφήνουμε στην άκρη. Και πάμε στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει σύγκριση. Μπορεί να συγκριθεί ο μάρτυρας που το κάνει με τη θέλησή του έχοντας αντάλλαγμα τον παράδεισο με αυτόν που υποχρεώνεται και φωνάζει στην τελική να απαλλαχτεί και όχι μόνο αυτό, να επινοείς μετέπειτα ένα δόγμα σωτηριολογικό πάνω σε ένα αίμα ο Φυσικά και όχι, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Κλείνουν αυτή την ενότητα και περνάνε στην επόμενη με τίτλο «Ακυρώνεται η Σταύρωση του Ιησού». Έτσι, σχολιάζουν τα λεγόμενά μου. Με τον Θεοκλήνα λέει ότι Δίχω σταύρωση, δίχω θάνατο και ανάσταση, ο χριστιανισμό δεν υπάρχει. Ο χριστιανισμό είναι μάταιο και παραθέτει, αν δεν κάνω λάθο, τα, τα, λεγόμενα του Παύλου. Σε κάποιο σημείο εκεί τον λόγο τον πήρε ο Γιώργο και εξιστόρισε σε μορφή κηρύγματο το πώ σώθηκε από την αμαρτία, την οποία του την πλήρωσε ο Ιησού και πόσο χαρούμενο είναι. Αλλά σε ένα σημείο ο Γιώργο είπε: Ζήτησα συγγνώμη από τον Θεό για την αμαρτωλή μου ζωή. Ζήτησα συγχώρεση δηλαδή και θέλω εδώ να πω στον Γιώργο γιατί ζήτησες συγγνώμη και συγχώρεση αφού πιστεύεις ότι η σωτηρία της ψυχής σου γίνεται μέσω του αίματος που έχεις ο Ιησούς για εσένα. Για ποιο λόγο να ζητήσεις συγγνώμη αφού σύμφωνα με την θεολογία σου καλύπτεσαι απλά με το να πιστέψει τον Ιησού ή μήπω υπάρχει μια αντιφατική σκέψη εδώ. Αν ο Θεός σε συγχωρεί που αυτό είναι και το αυθεντικό πλάνο της σωτηρίας το να πιστεύει στον Θεό με μονοθεϊσμό και να μετανοεί, τότε πού ωφελεί το σωτριολογικό πλάνο μέσω αίματο ενό αθώου ανθρώπου. Εφόσον ο Θεό συγχωρεί και αποδέχεται τη μετάνοια, για ποιο λόγο να χυθεί το αίμα ενός αθώου. Έπειτα περνάνε στην αποκάλυψη του Πέτρου ένα κείμενο χρονολογικά που πάει πίσω με τα Ευαγγέλια του Κανόνα και αναιρεί την Σταύρωση του Ιησού. Η Αποκάλυψη του Πέτρου ξεκάθαρα τονίζει ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε, ο Ιησούς χλέβαζε τους εχθρούς του. Και προσπάθησαν αυτό, βασικά εδώ έγινε ένα μπέρδεμα με την Αποκάλυψη του Πέτρου, την Αιθιοποιική, την μπέρδεψαν με την Κοπτική. Θα τα πούμε αυτές στη συνέχεια. Γιατί εκεί πράγματι έγινε μπέρδεμα και δεν νομίζω ότι το κάνανε σκόπιμα. Ο Φιλίμωνας εκείνη την ώρα, αντί να απαντήσει στις τοποθετήσεις που άκουγε από το βίντεό μου όσον αφορά την αποκάλυψη του Πέτρου, έβαζε άκυρα ερωτήματα του τύπου και που ήταν οι μουσουλμάνοι και που ήταν οι ημάμιδες και που ήταν τα τζαμιά, κάνοντας μια αναχρονιστική επί... επίδειξη άγνοιας πραγματικά, δηλαδή αντί να απαντήσει στο εύλογο ερώτημα. Τι έλεγα δηλαδή εγώ εκεί. Πώς ένα κείμενο που χρονολογικά βρισκόταν και κυκλοφορούσε την ίδια εποχή με τα κανονικά κείμενα και περιγράφει τον Ιησού ότι δεν σταυρώθηκε. Αν μη τι άλλο έχουμε μια ιστορική μαρτυρία. Αντί γι' αυτό έκανε άσχετες και άκερες ερωτήσεις για το πού ήταν οι μουσουλμάνοι. Τι δουλειά έχουν οι μουσουλμάνοι, μιλάμε με όρους αποδεκτούς για εσάς. Αν σας λέγαμε ότι οι μαθητές του Ιησού ήταν μουσουλμάνοι θα το δεχόσασταν. Λέει τι είδου και άτοπη τοποθέτηση ήταν αυτή. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Και ο Θεοκλής εντυπωσιάζεται με το πώς ακυρώνω, λέει, την Καινή Διαθήκη, την οποία αποκαλεί αυθεντική. Καταρχάς, είδαμε τα προβλήματα του, του κειμένου της Καινής Διαθήκης και παραθέσαμε τη διάλεξη του, α, του μελετητή, του καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έκανε αναφορά συγκεκριμένη αναφορά για τα προβλήματα αυτά. Δεν την ακυρώνω εγώ. Η επιστημονική κοινότητα, η οποία αποτελείται από ομοθρησκούς τους, προτεστάντες ευαγγελικούς, ίδιας δοξασίας δηλαδή, δηλαδή λένε ότι τα κείμενα αυτά είναι ανώνυμα ανώνυμα κείμενα έρχονται μετά και λένε για την ε, ψευδεπίγραφη ε, αποκάλυψη του Πέτρου. Μα τα κείμενα σας επίσης είναι ανώνυμα και τα τέσσερα Ευαγγελία είναι ανώνυμα δεν τα λέμε εμείς αυτά εσείς τα λέτε και μάλιστα υποτίθετε ότι καφιέστε για αυτήν την κριτική. Ακούγαμε την προηγούμενη φορά το πως ο Φιλίμωνας καφιέται για αυτήν την κριτική, την αυτοκριτική όπως τη λέω. Όχι, όχι, Λέτε ότι είναι ανώνυμα. Είδαμε περί αυθεντικότητας του κειμένου της Καινής Διαθήκης στο προηγούμενο βίντεο και παραθέσαμε και την διάλεξη ενός κορυφαίου επιστήμονα στο πεδίο αυτό όπως προαναφέραμε. Αν η αποκάλυψη του Πέτρου είναι ψευδεπίγραφη, οκ, okay, α ας πούμε ας το δεχτούμε, τότε πείτε μας τα κριτήρια με τα οποία αναδείχθηκε ως ψευδεπίγραφη ποια ήταν τα κριτήρια, ποια ήταν τα ερευνητικά κριτήρια, ποια ήταν η ερευνητική μεθοδολογία. Πέστε μας επίσης με ποια έρευνα και με ποια μελέτη ενσωματώθηκαν από την Εκκλησία τα Ευαγγέλια που διαβάζετε στον κανόνα. Το κείμενο της Αποκάλυψης του Πέτρου δεν υποστηρίζει ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε μας λένε. Η Αποκάλυψη του Πέτρου μας λένε πουθενά δεν λέει ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε. Τι έκανε ο Γιώργος σε αυτό το σημείο. Ο Γιώργος διάβασε ένα απόκομμα όχι από τα κείμενα της ανακάλυψης Ναγκ Χαμάντι. Για την ακρίβεια από το βιβλίο που διαβάζει ο Γιώργος που είναι το βιβλίο του Καραβιδόπουλου τονίζει ότι η αποκάλυψη του Πέτρου στην οποία αναφέρεται δεν σχετίζεται με αυτή που αποκαλύφθηκε και είναι σε κοπτικό αντίγραφο. Αυτό ακριβώς το κείμενο χρονολογείται στα τέλη του πρώτου αιώνα, αρχές του δεύτερου και λέει και παραθέτω εδώ και από κάτω θα βάλω και τα link «Αυτόν που βλέπεις στον δέντρο ευχαριστημένο και γελαστό είναι ο ζωντανός Ιησούς αλλά αυτόν που βλέπεις που στα χέρια του και τα πόδια του τριπιούνται από καρφιά είναι το κομμάτι της σάρκας του το οποίο είναι η αντικατάσταση η οποία μπήκε στην τροπή το οποίο πήρε την μορφή και έμοιαζε όμως κοίτα εμένα και αυτόν» ο Γιώργος γιατί ξέχασε να το διαβάσει να διαβάσει τη διευκρίνηση του καθηγητή ο οποίος λέει στη σελίδα 405 σημειωθεί λέει ότι η γνωστική αποκάλυψη του Πέτρου στα κοπτικά που βρέθηκε στη βιβλιοθήκη του Νακ Χαμάντι το 1946 καθώς και η αραβική αποκάλυψη Πέτρου δεν έχουν καμία σχέση με τα κείμενα για τα οποία γίνεται ο λόγος εδώ αλλά αυτό οκ okay, έγινε ένα μπέρδεμα μπερδευθήκαμε ποια, για ποια αποκάλυψη αναφερόμαστε. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Παραθέτουμε και τα link τα οποία ζητήσανε. Από κάτω θα τα βρείτε στο βίντεο. Και ακριβώς σε αυτή τη θεματολογία, να πούμε και να το σημειώσουμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η αποκάλυψη του Πέτρου, είναι επίσης και ένα άλλο κείμενο, το οποίο και αυτό είναι απόκριφο, και αυτό χρονολογικά βρίσκεται και τοποθετείται με τα κανονικά, με τίτλο «Η δεύτερη Πραγματεία του Σεθ. η δεύτερη έκθεση του, Θε, του Σεθ, κάπως έτσι. Και αυτό επίσης ανείται την Σταύρωση. Ο Θεοκλής στη συνέχεια προσπαθεί μάταια να μας αποδείξει ότι ο κανόνας της κοινή Διαθήκης είναι διαμορφωμένος αντικειμενικά, δίχως θεολογικά συμφέροντα. Εγώ επαναλαμβάνω την ερώτηση την οποία αποφεύγουν επίμονα με ποια κριτήρια διαμορφώθηκε ο κανόνας. Ποιο αντικειμενικό κριτήριο είναι αυτό και ποια ερευνητική μεθοδολογία ακολούθησε η Εκκλησία. Ποια ερευνητική μεθοδολογία οδήγησε την Εκκλησία να πει αυτά δέχομαι και αυτά απορρίπτω. Αυτά είναι αυθεντικά και αυτά είναι μη αυθεντικά. Ενημερώστε με εμένα σαν μουσουλμάνο να μάθω. Τι κριτήριο ήταν αυτό. Λοιπόν, το κριτήριο είναι ξεκάθαρο και το αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί, ότι ήταν το θεολογικό κριτήριο που επικράτησε έναντι α, της αίρεσης, όπως την λέγανε. Και εδώ βεβαίως μπαίνει ένα άλλο ερώτημα, για ποιο λόγο αίρεση. Και μην ξεχνάμε ιστορικά ότι η αίρεση και αυτό που λένε Ορθοδοξία παρουσιάζονται ακριβώς την ίδια εποχή χρονολογικά. Ποιο είναι ορθόδοξος και ποιος ο αιρετικός, έχοντας ποια βάση και ποιο κριτήριο. Η αποκάλυψη του Πέτρου, και πάλι εδώ για να μην μπερδευτούμε διευκρινίζω από την βιβλιοθήκη του Ναγκ Χαμάντι, χρονολογικά εντοπίζεται με τα κανονικά κείμενα, αλλά απόκριφα επίσης το ίδιο, γιατί αυτά είναι λάθος και τα άλλα είναι σωστά. Πολύ απλά διότι συμφωνούν με το δόγμα εκείνων που επικράτησαν από τη διαμάχη αυτή, δίχως καμία απολύτως αλυσιδωτή μετάδοση να φτάνει στον Ιησού τον ίδιο δίχως καμία αλυσιδωτή μετάδοση να φτάνει στους μαθητές του Ιησού και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά τους η έλλειψη αυτού που λέμε εμείς οι μουσουλμάνοι is not τα κείμενά τους περιέχουν αλήθειες αλλά είναι ανακατομμένες με θρύλους και επινοημένες ιστορίες Ό,τι είναι τα απόκριφα για αυτούς, ακριβώς είναι και τα κανονικά για την επιστημονική κοινότητα. Η οποία είναι, η επιστημονική κοινότητα αυτή είναι και ομόθρησκή του. Δεν αναφέρω καν το τεράστιο κενό που έχουν από την πρώτη καταγραφή του κανόνα τους που είναι το 367 από τον Μέγα Αθανάσιο, η πρώτη αναφορά του κανόνα. Και εδώ ακριβώς, και εδώ για τους προτεστάτες είναι αυτό συγκεκριμένα, εντοπίζεται άλλο ένα θέμα, ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά, όπως είπαμε, τη δικιά του ομολογία. Είναι, έχει, έχει να κάνει με τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Καταγράφεται αυτός ο κανόνας από έναν αιρετικό για αυτούς. Ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος για αυτούς είναι αιρετικός. Γιατί ανήκει στην Ανατολική Εκκλησία. Ερώτηση. Ερώτηση. Πώς δέχεστε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης από ένα άτομο που έχει ένα εντελώς διαφορετικό δόγμα από εσάς. Μας μιλάτε σαν προστε... προτεστάντες, το τονίζω αυτό σαν προτεστάντες, για ψευδεπίγραφα κείμενα και λέτε ότι τα ψευδεπίγραφα δεν τα εμπιστεύεστε, αλλά εμπιστεύεστε την έρευνα ενός χριστιανού της Ανατολικής Εκκλησίας διαφορετικού δόγματος από εσάς. Πώς γίνεται αυτό. Εάν λοιπόν αποδέχεστε τον κανόνα ενός αιρετικού, τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να δεχτείτε και διαφορετικές χριστολογίες από τα απόκριφα. Στη συνέχεια περνάνε στην επόμενη θεματική ενότητα με θέμα την απροθυμία του Ιησού στο να σταυρωθεί έτσι όπως καταγράφεται στα Ευαγγέλια τους και την οποία έθιξα στο βίντεο που σχολιάζουν. Ρώτησα λοιπόν γιατί παρουσιάζεται τον Ιησού ως απρόθυμο να σταυρωθεί και να παρακαλάει τον Θεό να τον σώσει. Και δεν παρακαλάει τον Θεό μια φορά, συνεχώ πηγαίνει πέρα δόθε στον κήπο τη Διαστημανή, αγχωμένο, γιατί δεν θέλει να περάσει αυτό το πράγμα, αυτή την ταλαιπωρία, αυτόν τον βασανισμό. Σε αυτό το σημείο ο Θεοκλή, ω κλασικό χριστιανό, επινοεί στο άψεσβι σε μια ερμηνεία λέγοντα ότι ο Ισού απλά δεν ήθελε να γευτεί την αμαρτία μα. Με συγχωρείς Θεοκλή, το γράφει πουθενά αυτό το κείμενό σου ή έφερε κανένα απόκριφο και δεν το κατάλαβα. Το αναφέρει πουθενά με το λόγο του Ιησού κάπου, έστω και από το αλλοιωμένο αυτό που διαθέτεται. Εγώ ξέρω ότι είστε ο παδί του δόγματο σε όλα σκριπτούρα. Μόνο η γραφή. Αυτό λέτε. Αυτό είναι μια προσωπική σου καθαρά θέση έξω από το κείμενο. Ακόμα κι αν κλείναμε τα μάτια και δεχόμασταν αυτή την ερμηνεία, τότε το μόνο που γεννά είναι περαιτέρω προβλήματα. Ο Ισού δεν θέλει να γευτεί την αμαρτία μα, λε, Άρα, τι τον υποχρεώνει. Και αν υποχρεώνεται, τότε τι είδου Θεό είναι αυτό που υποχρεώνεται να κάνει κάτι που δεν θέλει. Και στη συνέχεια είπε, θα το δούμε μετά, ότι χαίρεται και χάρηκε κιόλα. Πώ χάρηκε εφόσον δεν θέλει να γευτεί την αμαρτία. Πραγματικά, γιατί δεν ανοίγετε τα μάτια σα να δείτε το μπέρδεμα το οποίο προκαλείτε. Περνάνε στην επόμενη ενότητα. Δεν κόβω τίποτα από τα λεγόμενά του, έτσι. Απλά τα λέω εν συντομία. Ό,τι λένε πάλι, δηλαδή, ε, λέξη προς λέξη πάω, απλά δεν τους βάζω στο βίντεο εδώ για να μην κάνουν παράπονα ότι τρώμε το χρόνο. Περνάμε στην επόμενη ενότητα με τίτλο που λέει «Ο Ιησούς εισακούστηκε». Έδειξα εγώ το εξής σημείο από την προσευρέους επιστολή, η οποία γράφει ότι ο ιησους εισακουστηκε εδειξα εγω το εξή σημειο απο την προσεβρεους επιστολη η οποια από τον Θεό όταν τον παρακάλαγε να τον σώσει. Αυτό γράφει προσευρέους επιστολή. Εδώ η προτεσταντική ομάδα κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο λέγοντα ότι ναι, πράγματι εισακούστηκε ο Ισού, αλλά στο να πεθάνει, γι' αυτό πέθανε. Αλλά αντί άλλων. Και φαίνεται ότι εδώ πραγματικά δεν κατάφεραν ούτε, ούτε ερμηνευτική επινόηση να παράγουν. Η προ λέει ότι εισακούστηκαν οι δεήσει του. Εισακούστηκαν οι δεήσει του. Τι σημαίνει εισακούστηκαν, έγιναν αποδεκτέ, δηλαδή ο Θεό θα τι απαντήσει. Τι έλεγαν υποτίθεται αυτέ οι δεήσει, Δεν θέλω να σταυρωθώ, δεν θέλω να θανατωθώ, σε αυτό εισακούστηκε. Αλλά όχι για του προτεστάντε, φέρνουν τούμπα το κείμενο έτσι, και βγάζουν από το μυαλό του ότι το εισακούστηκε είναι ο πόνο, τα βασανιστήρια, τα αγκάθια το, στο κεφάλι, τα μαστιγώματα, τα καρφιά και η κατάραπη του ξύλου ο Θεοκλής έφτασε ακόμα και στον παραλογισμό να πει ότι ο Ιησούς χάρηκε έβλεπε χαρά σε όλο αυτό μα Θεοκλή πριν από λίγο δεν είπες ότι ο Ιησούς δεν ήθελε να γευτεί την αμαρτία θα αποφασίσεις αν χάρηκε ή αν ήθελε να γευτεί την αμαρτία έπειτα περνάνε έπειτα περνάνε σε ένα κομμάτι από το, από το βιβλίο που σχολιάζουν μας λένε για το θαύμα του Ιωνά που είχα δείξει και εγώ το θαύμα του Ιωνά για το οποίο ο Ιησούς κάνει λόγο στα κείμενά τους και λέει όπως ο Ιωνάς, ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του Κίτους έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα είναι στην κοιλιά της γης σε αυτό το σημείο τι τονίσαμε εμείς στο βίντεό μας το εμφανές νόημα το οποίο είναι ότι έτσι όπως ο Ιωνάς ήταν ζωντανός στο Κίτος έτσι και ο Ιησούς θα ήταν ζωντανός αυτή ήταν η προφητεία υποτίθεται ο Φιλίμωνας λέει όχι. Κατάγεται ο Φιλίμωνας και λέει όχι. Δικαιολογήθηκε και λέει ναι, αλλά το πνεύμα είναι που ζει. Κάποιος πεθαίνει, αλλά το πνεύμα συνεχίζει να ζει. Με αυτή την έννοια λέει ήταν ζωντανός. Φιλίμωνα, ο Ιωνάς δεν ήταν μόνο πνευματικά ζωντανός, αλλά και στη σάρκα. Και ο Ιησούς υποτίθεται ότι είπε όπως ο Ιωνάς, όπως ο Ιωνάς. Έτσι θα είναι και ο Ιησούς. Και ο Ιωνάς ήταν ζωντανός σε σάρκα και πνεύμα. Άρα και ο Ιησούς. Και εδώ φαίνεται, είναι τρανταχ, φαίνεται με 38 τρόπο η αδυναμία τους να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα θεολογικά και τα χριστολογικά. Γι' αυτό και θέλαμε η συζήτηση να πάει εκεί. Και εδώ βλέπουμε σιγά σιγά, δεν πειράζει, χρειάστηκε τέταρτο βίντεο, αλλά βλέπουμε πώς καταραίει τώρα όλο το, το αφήγημα. Καταλήγουμε με ασφάλεια να πούμε ότι καμία προφητεία δεν επαληθεύτηκε σύμφωνα με τους χριστιανούς. Το αντίθετο μάλιστα όταν λες ότι ο Ιησούς πέθανε ακυρώνεις το σημείο του Ιωνά. Διότι όπως είπαμε και τονίσαμε ο Ιωνάς ήταν ζωντανός και όχι νεκρός. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται και η εκπομπή του. Και είδαμε πόσο σύντομα, πόσο λίγο χρειαστήκαμε στις απαντήσεις μας γιατί δεν παραθέτουμε λέξη προς λέξη, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τα λεγόμενά τους πριν κλείσω όμως και εγώ αυτό το βίντεο απάντηση το τέταρτο βίντεό μας να βάλω στο τραπέζι του διαλόγου και άλλα κομμάτια από τα ιερά τους βιβλία έχοντας ελπίδα να απαντήσουν βασικά γνωρίζουν ότι δεν θα το κάνουν, όπως αποτυγχάνουν ξανά και ξανά με επινοημένες ερμηνευτικές απόπειρες, αλλά θα επιχειρήσω. Έτσι για τη συζήτηση. Να ξεκινήσω λέγοντας για τον Μεσσία. Ο Μεσσίας, κατά την αντίληψη των Ιουδαίων και των Μουσουλμάνων, Ιουδαίοι και Μουσουλμάνοι συμφωνούν σε αυτό το κομμάτι, ο Μεσσίας είναι ένας ηγέτης. Δεν μπορεί να σκλαβωθεί, δεν μπορεί να α, θανατωθεί από τους εχθρούς του. Δεν μπορεί να ιτηθεί από τους εχθρούς του, δεν μπορεί να βασανιστεί από τους εχθρούς του. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό ο Μεσία στην Ιουδαϊκή παράδοση και στην Ισλαμική. Οι εχθροί του Μεσία δεν μπορούν να του κάνουν κακό. Αυτό πιστεύουμε εμεί και αυτό πιστεύουν οι Εβραίοι. Λοιπόν, σε αυτήν τώρα την παράδοση που συμφωνούμε Εβραίοι και Μουσουλμάνοι, έρχονται οι Χριστιανοί Σφίνα και σου λένε όχι, ο Μεσία είναι θεάνθρωπο. Δεν το πιστεύουν ούτε Εβραίοι ούτε εμεί Μουσουλμάνοι. Ο Μεσσίας πρέπει να πονέσει από τον εχθρό, δεν το πιστεύουμε, να βασανιστεί, δεν το πιστεύουμε, να σταυρωθεί από τους εχθρούς του. Δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς, ούτε οι Εβραίοι. Η χριστιανική θέση είναι έξω από αυτήν την κανονική για το ποιος είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας σε κανένα κείμενο από τα δικά του κείμενα και αναφέρομαι στην Παλαιά Διαθήκη, Ακόμα και από τι υποτιθέμενε προφητείες που επικαλούνται από την παλαιά διαθήκη, δεν περιγράφεται ω βασανισμένο, ταλαιπερημένο, ότι οι εχθροί θα τον θανατώσουν, αυτό που λένε αν δεν κάνω λάθος στον Ισαΐα 53 και κάποια άλλα κείμενα ειδικά ιδιαίτερα στον Ισαΐα 53 οι Εβραίοι μας λένε, μας επεξηγούν και πραγματικά αν διαβάσει κανείς το κείμενο στα συμφραζόμενά του αναφέρεται στον Υπηρέτη αναφέρεται στο Ισραήλ δεν αναφέρεται σε κάποιον Μεσσία παρένθεση αυτό Διάφορα τέλος πάντων μυθεύματα για να δικαιολογηθεί η χριστιανική άποψη για τον Μεσσία. Για την ακρίβεια όμως Κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης Και εδώ λίγο Μπορεί να έχετε ταλαπωρηθεί από το βίντεο ε, Αλλά δώστε λίγο βάση Γιατί είναι νομίζω σημαντικό Κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης Παρουσιάζουν τον μεσία Ως τον σωμένο Και προστατευμένο από τον Θεό Δώστε λίγο προσοχή εδώ γιατί παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη κατά κάποιον τρόπο εδώ σε αυτά που θα πούμε συνδέονται και ακυρώνουν πολύ έντονα το χριστιανικό αφήγημα περί Μεσσία διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο για να γίνει κατανοητό έτσι Ευαγγέλιο του Ματθαίου κατά Ματθαίον, όχι ότι το έγραψε ο Ματθαίος ανώνυμο κείμενο το λέμε έτσι κατά Ματθαίον λοιπόν κεφάλαιο 4 εδάφιο 5-7 λέει Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος εδώ μιλάει για, τον, για τους πειρασμούς του Ιησού στις αρχές τον οδήγησε ο διάβολος στην Άγια Πόλη την Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε, α, ο σατανάς τώρα λέει στον Ιησού, δώστε βάση εδώ τον διάλογο, αν είσαι Υιός του Θεού πέσε κάτω. Γιατί η γραφή, και θα δούμε σε ποιο σημείο της γραφής, η γραφή λέει θα δώσω εντολή για εσένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους να μην σκοντάψεις σε πέτρα το πόδι σου να μην σε πέτρα το πόδι σου και ο Ιησούς είπε απάντησε αλλού όμως λέει η γραφή δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου μάλιστα ο Ιησούς δεν αρνείται ότι πράγματι ο Θεός θα δώσει εντολή να σωθεί ο Ιησούς εφόσον σκοντάψει σε πέτρα έτσι σε πέτρα πόσο μάλλον να σκοντάψεις το μαστίγιο, να σκοντάψεις τα αγκάθια, να σκοντάψει τους βασανισμούς, να σκοντάψει το σταυρό. Ο Θεό λέει θα δώσει εντολή ο Ιησούς να σωθεί. Σε ποιο σημείο της γραφής τώρα αναφέρεται εδώ το εδάφιο αναφέρεται στους ψαλμούς κεφάλαιο 91 Ας πάμε λίγο στους ψαλμούς να ανοίξουμε το κεφάλαιο 91 και να διαβάσουμε με προσοχή πάλι είναι λίγο, δεν είναι μεγάλο εντάξει, λίγο υπομονή, αλλά δώστε βάση. Όποιο κάτω από τη στέγη του υψίστου κατοικεί, όποιο του, παντοκράτορα τον ίσκιο διαμένει, α λέει στον κύριο: Κρυσφύγει το και φρούριό μου είναι ο Θεό μου που σε αυτόν ελπίζω. Αυτό σε ελευθερώνει από παγίδα κυνηγού, από τι συκοφαντικέ καταγγελίε. Με τις φτερούγες του θα σε σκεπάσει, κάτω από το φτερωμά του θα κρυφτείς, ασπίδα σου και περιτύχισμα θα είναι η πιστότητά του. Από τις νυχτιάς στο ρίγος δεν θα φοβηθείς ούτε τη μέρα από ευνίδιο βέλος, από καταστροφή που στο σκοτάδι έρχεται ή από πανούκλα που θερίζει μέρα μεσημέρι. Στα αριστερά σου χίλιοι θα πεθάνουν, χιλιάδες δέκα στα δεξιά σου, μα εσένα δεν θα σε βρει το κακό. Δεν θα σε βρει το κακό. Δεν θα σε βρει το κακό. Τα μάτια σου μονάχα θα θεωρούν να δουν τον να την τιμωρία γιατί εσύ λες, ο Κύριος είναι το κρυσφυγετό μου τον ύψιστο τον έβαλες προτά, προστάτη σου κακό κανένα δεν θα πέσει πάνω σου και συμφορά δεν θα σημώσει τη σκηνή σου αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας δώστε εδώ βάση είναι το εδάφιο νούμερο 11 και εδώ είναι που αναφέρεται και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου αυτός διατάζει τους αγγέλους του. Για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας, θα σε σηκώσουν στα χέρια τους να μη σκοντάψεις το πόδι σου σε πέτρα. Αυτό αναφέρεται το Ευαγγέλιο ξεκάθαρα. Θα περπατάς πάνω σε λιοντάρια, συνεχίζει και σε φίδια, με, μα, μα με το πόδι σου θα, θα συντρίβεις τα λιοντάρια και τους δράκους. «Εγώ θα σώσω εκείνον», λέει ο Κύριος. Εδάφιο 14. Εγώ θα σώσω εκείνον λέει ο Κύριος που πάνω μου στηρίζεται θα τον υψώσω γιατί ξέρεις ποιος είμαι με επικαλείται και το αποκρίνομαι μαζί του είμαι εγώ στη θλίψη θα τον λυτρώνω θα τον δοξάσω χρόνους πολλούς θα του δώσω να ζήσει και θα τον κάνω να δει πως ο σωτήρας του είμαι εγώ. Λοιπόν τι να πρωτοσχολιάσεις ένα κείμενο γεμάτο από μονοθεϊσμό γεμάτο από τεωχίδ, έτσι που εμείς οι μουσουλμάνοι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δεχτούμε. Μονοθεϊσμός ξανά και ξανά και ξανά. Το πώς δηλαδή ο Υιός εντός εισαγωγικών του Θεού είναι μονοϊθεϊστής, είναι υπηρέτης του Θεού, πώς προστατεύεται από τον Θεό. Τεουχίδ αρουμπουμπία, τεουχίδ αλουλουχία, τεουχίδ αλασμαουασίφατ. Τώρα, τι να πω, χρειάζεται το δικό μου σχόλιο για να δούμε ότι με βάση ε, με βάση αυτά τα λεγόμενα του σατανά και με βάση την αποδοχή του Ιησού που επιβεβαίωσε τον σατανά τον επιβεβαίωσε με την έννοια δεν ακύρωσε τα λεγόμενά του της γραφής που παρέθεσε ο σατανάς ο Μεσσίας με βάση αυτά δεν θα πάθει κακό σωτήρας του θα είναι ο Θεός και χρόνους πολλούς θα του δώσει να ζήσει όλα αυτά όμως οι χριστιανοί άμεσα έμεσα τα ακυρώνουν λέγοντας όχι πέθανε, βασανίστηκε, σταυρώθηκε. Ακόμα και τα προβληματικά του σκήμενα μαρτυρούν με συνδυασμό την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Μεσσίας θα είναι προστατευμένος και αυτή είναι η αντίληψη των Ιουδαίων για τον Μεσσία. Και εδώ έρχεται το κορανικό αφήγημα που κουμπώνει και δένει εξαιρετικά που λέει ο Θεός δεν τον σταύρωσαν και δεν τον σκότωσαν. Έτσι φάνηκε σε αυτούς αλλά ο Θεός τον πήρε κοντά του ζωντανό και θα έρθει τη Δευτέρα παρουσία να βασιλέψει επί της γης και εδώ αξίζει να τονιστεί ότι εναρμονίζεται η Ιουδαϊκή θέση με την Χριστιανική μέσω του Ισλάμ διότι το Ισλάμ λέει στους Εβραίους και τους απαντά κατά κάποιον τρόπο στην πλάνη τους λέγοντάς τους ο Ιησούς είναι αληθινός Μεσσίας και Προφήτης και Απόστολος του Θεού Ρασούλ Αλλά, νεβί Ιουλά, με αυτόν τον τρόπο του αναιρεί γιατί τον λένε ψευτοπροφήτη οι Εβραίοι και αυτό το λένε διότι υπάρχει μια αιτιολόγηση, έτσι, δεν είναι εντελώς παράλογη, διότι έρχεται το χριστιανικό αφήγημα και τους λέει έναν Μεσσία ιτημένο από τους εχθρούς του, έναν Μεσσία ο οποίος ξεφτιλίστηκε, ένας Μεσσίας ο οποίος όχι απλά σταυρώθηκε, αλλά το ξύλο είναι κατάρα στην Παλαιά Διαθήκη και το επιβεβαιώνει ακόμα και ο Παύλος ότι είναι καταραμένος αυτός που κρεμάται επί ξύλου. Ο Μεσσίας λοιπόν, ουδέποτε κατανοήθηκε ω άνθρωπος, ουδέποτε κατανοήθηκε ω σταυρωμένος. Απ' την άλλη, αναιρείται το άλλο άκρο και το χριστιανικό που θεοποίησε τον Ιησού και τον σταύρωσε δίθεν για τι αμαρτίες, αμαρτίες μας. Μια θεολογία επινοημένη έξω από την γραμμή, έξω από την παράδοση του Ιβραήμ Αλή Ισσελέμ, του Αβραάμ, στην οποία στην, στην γραμμή των προφητών και των αποστόλων η σωτηρία κερδίζεται με συγχώρεση με τεουχίδ, μονοθεϊσμό και επιστροφή στο μονοπάτι και την εντολή του Θεού. Αυτά λοιπόν, για να μην κουράζουμε για τα παλικάρια μας, ολοκληρώνουμε την τέταρτη απάντησή μας. Από εδώ και πέρα θα το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να μην πηγαίνουμε σε μια μισή και δύο και σε δύο ώρα. Ο Σαλλαλλαχου Ασέλλαμ, ο Μπέρικ Αλένεμπιίνε Μουχάμμεντ.